Γιαννακόπουλος κρατάει την μπάλα, ο Αλεξανδρής δίπλα του. Γιαννακόπουλος τον Αλέξη, τον Γκόγκιτς. Γκόγκιτς κάνει το γυριστό, ο Φάντεζαρ προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Να η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Λιτμάνεν με τις προσποιήσεις του. Ψάχνει τον Βίτσκε, βγαίνει ο Γκόγκιτς, ο Αρβελάτζε, ο Καραπιάλης. Δεν έληξε η φάση, τώρα πάει στον Βαμπέρτο και από κοντά η πιο μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ στο 19ο λεπτό με τον Βαμπέρτο. Φρανκ Ντεμπούρ ψάχνει έξυπνα τον Βίτσκε που είναι μόνος του, κάνει το πλασέ, θα πέσει ο Ελευθερόπουλος και θα μπλοκάρει. Ρόναλντ Ντεμπούρ. Κοιτάξτε πίεση από τον Γκόγκιτς και τελικά φάουλ. Για τον Ρόναλντ Ντεμπούρ εκτελείται με μία για τον Μακάρθι, θέλει προσοχή εκεί, προλαβαίνει να πλασάρει. Τρέχει ο Γιωργάτος, γκολ. Γκολ 1-0 για τον Άγιαξ από τον Βίτσκε που μπήκε στη φάση. Από τη γρήγορη εκτέλεση του Ρόναλντ Ντεμπούρ. Μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί και ο Ρίτσαρντ Βίτσκε δεν τους συγχώρεσε. Στο 32ο λεπτό ανοίγει το σκορ 1-0 για τον Άγιαξ. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έκανε την εκτέλεση. Είχαν αφήσει τον Μακάρθι μόνο του. Η κόντρα ήταν αυτή όμως που ευνόησε τον Ρίτσαρντ Βίτσκε, πιο ψηλός από τον Γιαννακόπουλο. Πήδηξε καλά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ελευθερόπουλου που ήταν εκτός θέσης, γιατί και αυτός δεν περίμενε την κόντρα σε αυτή τη φάση που βλέπετε. Βαθιά παλιά για τον Μπένι Μακάρθι. Λιτμάνεν μόνος του, τέτα τέτα out. Δεύτερη μεγάλη στιγμή από την άμυνα του Ολυμπιακού που κάνει νερά. Έκοψε ο Χούκστρα και στρώθηκε στο Μαυρογεννίδη. Που σκάβει για τον Αλεξανδρή πολύ έξυπνα. Το 1-2 για τον Μαυρογεννίδη, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Βίτσκε. Και είναι ο Ντεμπούρ που μπαίνει στην περιοχή, πατάει την μπάλα και προλαβαίνει να κόψει. Για να δούμε συνέχεια ο Γκορέ για τον Ντάνι. Ψάχνει το σουτ, τον Ντάνι, δυνατό σουτ, δοκάρι. Ένα φοβερό σουτ από τον Πορτογάλο τον Ντάνι. Τράνταξε, ακόμα κουνιέται το δοκάρι του Ελευθερόπουλου. Και εδώ κλέβει ο Γιωργάτος. Φεύγει ο Γκόγκιτς στον κενό χώρο. Γιωργάτος δοκιμάζει μόνος του. Κάνει το σουτ το αριστερό, πέφτει ο Φάντεζαρ και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Χούκστρα να βγάζει για τον Βαμπέρτο που περνάει στο σπριν τον Μπασαλί και μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτ γυρίζει. Δεν μπορεί. Σε άδειο τέρμα ο Μπένι Μακάρθι πετάει την μπάλα out. Και πάλι ο Βαμπέρτο είναι πιο γρήγορος και από τον Ανατολάκη. Για να δούμε. Δεν μπορεί να τον περάσει όμως. Και στρώνει στον Γκορέ. Αυτός ψάχνει το σουτ. Τον αφήνουν ολομόναχο. Κάνει το πλασέ. Γκολ. Τον άφησαν εντελώς ολομόναχο και ο Γκορέ έκανε αυτό που έπρεπε. Ζήγησε την μπάλα όπως έπρεπε και την έστειλε στα δίκτυα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και κάνει το 2-0.